Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, θα έλεγα ότι η σημερινή μέρα έχει τη δική της ιστορία. Μια ιστορία στην οποία όλοι θα πρέπει να δώσουμε το δυναμικό παρόν. Μια ιστορία στην οποία θα πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής οριμότητας, ενότητας, αποφασιστικότητας και γνώσης. Μιας ιστορίας στην οποία θα πρέπει να δώσουμε σε εκείνους που αποφασίζουν ως νομοθέτες, ως εκτελεστικοί απέναντι στην αυτοδιοίκηση η οποία δεν έχει βάσει των δικών τους αποφάσεων την οριμότητα να αποφασίσει για τον τόπο τους. Κάτι το οποίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Κάτι το οποίο σίγουρα στερεί τη δυνατότητα η Ελλάδα να πάει μπροστά. Μια Ελλάδα που διψάει για δημιουργία, για ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, για πρόοδο, για μέλλον. Μια Ελλάδα την οποία όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε. Μια Ελλάδα η οποία σίγουρα σήμερα δεν είναι στη θέση εκείνη την οποία ιστορικά χρωστάμε είτε σαν αυτοδιοίκηση είτε με οποιοδήποτε ρόλο ή τρόπο λειτουργεί ο καθένας μας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους προέδρους των ΠΕΔ, όπως είπα και στην αρχή, και τον κύριο Σαράντη και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Κυρίζογλου, της Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Περήφανο, τον κύριο Λαμπάκη, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κοτσό Θεσσαλίας, τον κύριο Παρίσι Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Χατζηδιάκο Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Παπαναστασίου Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Βοσκόπουλο Δυτικής Μακεδονίας, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σμυριώτη Πελοποννήσου, γιατί ήταν αδύνατο να έρθει ο πρόεδρος, και τον κύριο Λόλο, πρόεδρο Υπήρου, αλλά και όλους εσάς. Και όλους εσάς οι οποίοι βρίσκεστε εδώ σήμερα μέσα από μια διαδικασία η οποία βεβαίως σχετίζεται για άλλη μια φορά να πούμε αυτά που πιστεύουμε, που πολύ όρημα ξέρει η αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως για να είναι η αρχή μιας διαδικασίας που πρέπει να καταλάβει η εκτελεστική εξουσία με τη δική μας μετάβαση, που δεν είναι το τέλος αυτό, είναι η αρχή διαδικασιών που εκτός από το διάλογο ζητούμε δυναμικά να δώσουμε το δυναμικό παρόν προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως σε εκείνους που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Θα έλεγε κανείς, υπάρχει ο λόγος αυτής της εγρήγορσης, υπάρχει ο λόγος του να βρισκόμαστε και σήμερα εδώ ή της κινητοποίησης μέσα από τις ΠΕΔ? Λέω καθαρά, υπάρχει ο λόγος, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τελευταίο, στον πυθμένα της δημιουργίας της χώρας μας, μιας δημιουργίας που επιτέλους ας κλείσουν ή ας μην κλείσουν τις αξιολογήσεις, αλλά δεν γίνεται να μην γίνεται αποκέντρωση. Δεν έχει δικαίωμα πλέον οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι εκείνη η οποία αποφασίζει για όλα, για τα λιμάνια, για τα βουνά, για τα πεζοδρόμια, για τους αναπήρους, για τους εργαζόμενους, για οτιδήποτε, ακόμα και το οξυγόνο και το νερό που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, να αποφασίζει ένας υπουργός. Δεν είναι δυνατόν άλλο. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι εμείς δεν ενοχλήσαμε κανέναν. Όμως εκείνοι μας ενόχλησαν. Διότι σε κάθε περίπτωση πώς μπορεί κανείς να πει ότι στον ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ μας έχουν στην απέξω? Πώς μπορεί να πει κανείς ότι για την κατεπολέμηση της φτώχειας τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά δηλαδή του κράτους, σήμερα μέχρι να γίνει η γέφυρα με τα ΠΕΠ, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλες οι δομές? Έτσι αποφάσισε ο υπουργός, έτσι γουστάρει. Και βέβαια ποιος μπορεί να μας πει ότι σήμερα από το Υπουργείο για να φύγει οποιοδήποτε εργαζόμενος πρέπει να συνυπογράψει ο υπουργός, ενώ στους Δήμους δεν χρειάζεται η κοινωνία ούτε ο Δήμαρχος να συνυπογράψει. Όποιος θέλει φεύγει, αρκεί να έχει βρει τη θέση. Και βέβαια ποιος μπορεί να μας πει ότι η αποψήλωση
των νησιωτικών δήμων και των ορεινών δήμων μέσα από αυτό το νόμο δεν εγκυμονεί και πολλές άλλες εθνικές συμφορές. Διότι όταν αυτή τη στιγμή ερημώσει κι άλλο η Ελλάδα μέσα από τέτοιες αποφάσεις, ουσιαστικά θα ερημώσει και από πολίτες και από δημότες με απρόβλεπτες συνέπειες. Θα έλεγα ότι εμείς ενοχλήσαμε κανέναν, δεν έχουμε ζητήσει βεβαίως μόνιμη και σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους. Μας ρώτησε κανείς εάν θέλουμε πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους ή δασολόγους για να έχουμε στους δήμους μας. Όχι, δεν μας δίνουν αυτό το δικαίωμα. Απέναντίας μας βάζουν σε μια διαδικασία να μιλάμε για τους συμβασιούχους χωρίς να έχουν λύσει τα συνταγματικά δικαιώματα που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης. Δεν έχουν λύσει με ένα πρόχειρο τρόπο το εάν μπορούμε, αν πληρώσουμε τους εργαζόμενούς μας και έχουν βάλει όλη την Ελλάδα να αντιμάχεται η μία την άλλη. Και βέβαια θα έλεγα ο κύριος Πετρόπουλος, αυτός ο μεγάλος υπουργός, μπορεί να μας πει γιατί ασχημόνησε απέναντι στον αιρετό συνταξιούχο. Για ποιο δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα νομοθέτησε την αδυναμία κάποιου αιρετού να αναλάβει έστω και αμυστή οποιαδήποτε δυνατότητα κάποιας εκτελεστικής εξουσίας σε ένα δήμο και να του κόβεται η σύνταξη. Μας υποσχέθηκε ή όχι πριν 20 μέρες ότι αυτό θα το διορθώσει? Πώς τον ονομάζετε εσείς ότι μετά από 20 μέρες, ενώ είχε πει σε μια εβδομάδα θα το διορθώσει, δεν το έχει διορθώσει? Εγώ τον ξέρω ότι αυτός ο οποίος λέει αυτά και δεν τα κάνει με ένα απλό νομοθέτημα λέγεται ψεύτης. Και αυτά τα οποία μας είπε ήταν ψέματα, εκτός αν διαψεύσει έστω μέσα από τις πράξεις σήμερα ότι δεν το εννοούσε ότι είναι ψεύτης. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας πει κανείς γιατί ακόμα δεν έχουν βγει τα ζητήματα των παραλιών? Τι κάνει η νομοθετική εξουσία? Τόσο δύσκολο έργο είναι να πει ότι οι παραλίες ανήκουν στους δήμους και στις τοπικές κοινωνίες? Τόσο δύσκολα μπορεί να βγει από μέσα τους η εγωπάθεια και το κεντρομόλο κράτος ότι πρέπει να το αποκεντρώσει? Δασικοί χάρτες. Μας ρώτησε κανείς ουσιαστικά με ποιον τρόπο αυτό το προχειρολόγημα θα μπορέσει να διορθωθεί? Και βέβαια θα έλεγα πολλές μειώσεις των αιρετών στην αυτοδιοίκηση ήταν δεδομένα τα τελευταία 4 χρόνια. Μείωσαν τους μισθούς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας? Όχι φυσικά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι? Απαξίωση της αυτοδιοίκησης. Και η απαξίωση αυτή εμπεριέχεται μέσα σε ένα δίθεν διάλογο τον οποίο ξεκινήσαμε όλοι με ένα καλοπροαίρετο τρόπο σε οποιοδήποτε κράτος, με οποιοδήποτε υπουργό ή γραμματέα, γιατί πιστεύουμε και πιστέψαμε ότι αυτό το εννοούσαν. Ποιοι δεν έχουν δώσει σήμερα τις απόψεις τους για την αυτοδιοίκηση ενώ κυβερνούν 2,5 χρόνια κοντά? Η κυβέρνηση. Διότι η αυτοδιοίκηση έχει απόλυτη άποψη, την οποία έχει διατυπωθεί και μέσα από τα θεσμικά της συνέδρια και μέσα από τα τακτικά της συνέδρια και τα έχει διατυπώσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ποιος έχει δώσει επίσης του τι πρέπει να γίνει στην αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα? Η Ευρώπη. Το Κογκρέσο και το Συμβούλιο Δημάρχων της Ευρώπης, το οποίο είναι ένας ευρωπαϊκός χάρτης που προσαρμόζει και προσαρμόζονται όλες οι χώρες της Ευρώπης εκτός Ελλάδος. Τι δεν έχουμε δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα? Τις απόψεις της κεντρικής κυβέρνησης. Καλούμε λοιπόν εδώ και τώρα σε μια Ελλάδα που καταραίει, σε μια Ελλάδα που δεν μπορεί, σε ένα δημότη που δεν αντέχει, που οι νέοι μας που φεύγουν έξω και δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, εδώ και τώρα να καταθέσει τις απόψεις της. Απόψεις που σαφέστατα θα μπορέσει κανείς να κάνει διάλογο,
σε τι να κάνουμε διάλογο, με ποιο να κάνουμε διάλογο, γιατί να κάνουμε διάλογο, σε τι να κάνουμε διάλογο, σε κάτι που δεν ξέρουμε, σε κάτι που δεν υπάρχει, σε κάτι που δεν διατυπώνεται. Διότι η διαβούλευση με τα τεχνικά κλιμάκια, είπε ο κύριος Κουρλέτης, εμένα δεν με ενοχλούν ή δεν μου δίνουν καμία εξουσιοδότηση εφαρμογής. Το τι θα εφαρμόσουμε δεν είναι απόρρια αυτών των οποίων αποφασίστηκε από τη διαβούλευση. Άρα, ποιες είναι οι απόψεις της κυβέρνησης? Θέλει δήμους? Θέλει κατάργηση των δήμων? Θέλει εκτελεστική γραμματεία? Θέλει διάλυση της αυτοδιοίκησης? Θέλει αποκέντρωση της αυτοδιοίκησης? Και με ποιους όρους? Κανείς δεν ξέρει σήμερα. Και αν ρωτήσετε και ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, ούτε εκείνοι γνωρίζουν, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Εδώ λοιπόν εντελώς όρημα πρέπει να πούμε εμείς, ναι, θέλουμε διάλογο, αλλά όχι διάλογο κοφών, όχι διάλογο του τίποτα, όχι διάλογο για το τίποτα. Θέλουμε ένα διάλογο ωριμότητας, σεβασμού, γνώσης και βεβαίως ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την Ελλάδα, για την Ελλάδα μας. Τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα? Τι έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα? Μόνο η απλή αναλογική, στην οποία ο υπουργός εντελώς καθαρά, ο υπουργός που πράγματι, και εγώ το πιστεύω, λυπάται για τη ΔΕΗ, λυπάται για το ξεπούλημα της χώρας, αλλά τα ψηφίζει κατόπιν. Θα έλεγα λοιπόν, θα πρέπει, δικαίωμά του είναι, θα πρέπει όμως προπάντων να καταλάβει ότι η χώρα με την αδράνεια των αποφάσεων καταραίει περαιτέρω. Και δεν αφορά τη συμφωνία. Δεν αφορά εάν σήμερα είμαστε στα 4 ή στα 2. Αφορά τις αποφάσεις συγκεκριμένου υπουργού. Αφορά ότι δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή η χώρα, να συνεχίσει με την αδράνεια. Γι' αυτό ακριβώς σε εκείνους οι οποίοι λένε «Μα υπάρχει λόγο σήμερα η αυτοδιοίκηση να είναι σαν κάγκελα? Υπάρχει λόγο σήμερα να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ συγκεντρωμένοι?» Ναι, υπάρχει λόγος. Διότι σήμερα καταραίει η χώρα. Καταραίει η αυτοδιοίκηση. Καταραίουν όλες οι λειτουργίες της αυτοδιοίκησης. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και η αδράνεια είναι οπισθοδρόμηση. Διότι μέσα από την αδράνεια, μια ζεστή μέρα βραδινή του καλοκαιριού, όπως έχει συνηθιστεί το τελευταίο διάστημα η Βουλή να λειτουργεί, μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, μια τροπολογία ενός βουλευτή που θα φέρει, γιατί γνωριζόμαστε πλέον σε αυτή τη χώρα, θα φέρει την απλή αναλογική. Μια απλή αναλογική που θα λέει «Δεν συμφωνήσαμε στα προηγούμενα γιατί δεν τα συζητήσαμε, γιατί δεν υπάρχουν, αλλά η απλή αναλογική, εγώ το είχα καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρξει». Τι σημαίνει αυτό σε μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί? Δυσκολία περαιτέρω λειτουργίας. Δυσκολία περαιτέρω εξουσιοδότησης των πολιτών σε εμάς να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Διότι αγαπητέ δήμαρχε της Αθήνας, που είσαι δήμαρχος μέσα από διπλές εκλογές που σου έδωσε ο κόσμος την αξιοδότηση, και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το δικό σου παράδειγμα, αλλά είναι ο Δήμος πρωτεύουσα της Ελλάδος. Σήμερα ο κύριος Καμίνης, στους 49, και αν θέλετε διορθώστε με, αντί να έχει 29 συμβούλους που το πήρε μετά από τη δεύτερη εκλογική διαδικασία, θα λειτουργούσε με τους 10. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε με μια παντοδύναμη κεντρομόλο κεντρική εξουσία, με ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να σκάβανε την προσπάθεια του δημάρχου, να μπορούσε να λειτουργήσει έστω και για λίγες μέρες ή εβδομάδες στο Δήμο? Αυτό λοιπόν το ερώτημα απαντάτε, μη στεναχωριέστε. Απαντάτε. Αν στεναχωριέστε ότι δεν θα λειτουργήσει ο Δήμος θα λειτουργήσει. Με ποιο τρόπο? Με τον εκτελεστικό γραμματέα. Μια λίστα κρατική η οποία ήδη φτιάχνεται, με γενικούς διευθυντές οι οποίοι ήδη ορίζονται, οι οποίοι θα είναι ψηλά πάνω στη λίστα
αυτής της λίστας της εθνικής, όπου θα έρχονται με αυξισμένες αρμοδιότητες όχι μόνο να γίνει αποκέντρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία, αλλά και περαιτέρω αδυναμία της αυτοδιοίκησης να κάνει το παραμικρό, διότι στα δημοτικά συμβούλια θα γίνεται το έτσι το ακαδημαϊκοπολιτικό, η ακαδημαϊκοπολιτική συζήτηση, και ο εκτελεστικός γραμματέας θα διοικεί μέσα από την κεντρομόλα διαδικασία του κράτους. Υπάρχει αυτό το σχέδιο πουθενά? Όχι. Υπάρχει σε άλλες χώρες? Όχι. Και όποιοι λένε ότι υπάρχει απλή αναλογική σε άλλες χώρες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για άλλες χώρες. Μιλάμε για τις χώρες εκείνες οι οποίες, όταν δεν έχουν κεντρική κυβέρνηση όπως το Βέλγιο, επί 18 μήνες λειτουργούσε η χώρα. Γιατί λειτουργούσαν οι αυτοδιοικήσεις, διότι λειτουργούσαν οι δομές, διότι είχε το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται, διότι είχε την ηλεκτρονικό και τεχνολογικό τρόπο λειτουργίας, διότι υπήρχαν πραγματικές διαδικασίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για κάτι άλλο, για κάτι άλλο το οποίο, αν υπάρχει σαν ιδεολειψία στο μυαλό όποιου, που τυχαία ή αν θέλετε μέσα από την ετιμιγορία του κόσμου σήμερα βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης, πρέπει να προηγηθούν πολλοί άλλα πράγματα για να μπορέσει να κάνει έστω και την ιδεολειψία αυτή. Διότι διαφορετικά μιλάμε για εθνική καταστροφή. Και εκεί λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δείξει την οριμότητά της. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και για την παρουσία του κυρίου Αγοραστού και για την παρουσία των προέδρων των εργαζομένων, αλλά κυρίως για την παρουσία από όλη την Ελλάδα, την αθρώα παρουσία από όλη την Ελλάδα όλων των συναδέλφων δημάρχων και αυτοδιοικητικών. Και βέβαια θα πρέπει κανείς να πει, για να μην μιλάμε, γιατί ξέρετε, αφήσαμε όλες τις δουλειές μας, τις επιστήμες μας, την οικογένειά μας, τα βάσανά μας, να ασχοληθούμε μέσα από μια ιδιοληψία δική μας πλέον να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή τη χώρα. Γελάνε στο εξωτερικό για αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Γελάνε και από τον Ατλαντικό και από την Ευρώπη. Και απορούν συγχρόνως. Γιατί αυτή η χώρα που θα έπρεπε να είναι η ατμομηχανή της δημιουργίας της ανάπτυξης βάσει της ιστορικής της αναφοράς, είναι η τελευταία, ο ζουρνάς, ο τελευταία τρύπα του ζουρνά. Εδώ λοιπόν λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχει κοστολογηθεί η αλλαγή του Καλλικράτη? Ο κύριος Βούρτσης είχε πει 3 δισεκατομμύρια, κάποιοι άλλοι είπαν 3,5. Δεν ακούμε σήμερα από τον κύριο Σκουρλέτη τίποτα. Έχει γίνει εδώ κυβερνητικός διάλογος? Από ό,τι ξέρουμε δεν υπάρχει κανένας τέτοιος διάλογος. Έχουν επεξεργασμένες θέσεις, τις περιμένουμε. Επιχειρούν να μειώσουν τη φυτεία, έχει υποθεί δημόσια. Η απλή αναλογική αναλογή οδηγεί στην ακυβερνησία, νομίζω το περιέγραψα. Αδιαφορούν για την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, δεν υπάρχει σε καμία συζήτηση ή σε κανένα εγχειρίδιο. Θα προχωρήσουμε ονομερώς αλλαγές του Καλλικράτη. Φοβάμαι πολύ ότι έτσι θα συμβεί. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα της αυτοδιοίκησης. Και μην νομίζει κανείς ότι πηγαίνοντας και παίρνοντας δήθεν μία πλατεία ή μία παιδική χαρά ή του τάξουν και κανένα πεζοδρόμιο, το οποίο θα μπορέσει έτσι δήθεν να πάει και να πει «κοιτάξτε με καλές γειτόνισσες», ότι αυτό θα τον σώσει από την ιστορική του ευθύνη. Σήμερα έχουμε ιστορική ευθύνη ως αυτοδιοίκηση. Ο κλήρος έπεσε σε εμάς όλους. Θα πρέπει να δώσουμε δείγματα γραφής ενότητας μακριά από τις κομματικές, εάν θέλετε, διαθέσεις του οποιοδήποτε, και να δώσουμε εκείνη την ηχηρή απάντηση μέσα από ηχηρείς τρόπους. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε, μετά από αυτήν την τοποθέτηση των παρατάξεων, να πάμε όλοι μαζί στο γραφείο του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη, και να του ζητήσουμε όλοι μαζί, γιατί ο καθένας εκπροσωπεί ένα χώρο, μια περιοχή, να του ζητήσουμε εδώ και τώρα τις θέσεις σας, κύριε Σκουρλέτη,
Θέλουμε εδώ και τώρα ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης. Θέλουμε εδώ και τώρα να μας πείτε με ποιο τρόπο μιλάτε για την απλή αναλογική και πέστε μας πότε θα δώσετε τις θέσεις σας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι ξεκινάμε έναν διάλογο αν το θελήσουν ή ξεκινάμε μία μάχη. Μία μάχη που το τέλος της θα είναι μια αυτοδιοίκηση που ποθούμε, μια αυτοδιοίκηση που θα φέρει την Ελλάδα σε άλλο επίπεδο, μια αυτοδιοίκηση που με αυτόν τον τρόπο οραματιστήκαμε και ασχοληθήκαμε όλοι μαζί. Κανένας να μην λείψει από τον αγώνα αυτό, τον οποίο καλούμαστε όλοι να κάνουμε ενωτικά, και κανείς να μην θεωρήσει μέσα από μια προθυμία η οποία σε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να είναι και μια μαύρη, ένα μαύρο στίγμα εκείνου που θα τοποθήσει στην ώρα της μάχης που δίνει η αυτοδιοίκηση για την Ελλάδα του αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.